Θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με τον γνωστό νομικό και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Καραγιαννακίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Διάβασα μια ανάρτησή σας, κύριε Καραγιαννακίδη, για το θέμα αυτό του Άρεος, και θέλω έτσι να μοιραστούμε μάλλον τη σκέψη σας με τον κόσμο, κυρίως με τον κόσμο του Άρη, γι' αυτό ακριβώς που συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς που έχει γίνει. Για τη δεύτερη, δηλαδή ότι ο Άρης ουσιαστικά μπαίνει σε μια ταλαιπωρία για δεύτερη φορά μετά την υπόθεση του Λάσκοφ, και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κατηγορεί την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για μια περίεργη απόφαση. Εντάξει, δεν θα πω στη μένη εγώ, αλλά θα πω μια περίεργη απόφαση. Θέλω την άποψή σας. Καταρχάς να διαχωρίσουμε τα θέματα. Η απόφαση της Ομοσπονδίας δικαιώνει τον Άρη, τον αδειοδοτή. Σωστό. Όχι τα αδειοδότηση. Σωστό. Με βάση τον κανονισμό της ΕΠΟ, μια επιτροπή αδειοδότησης, η οποία είναι πενταμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο και εισήγητη και από άλλα τέσσερα μέλη, εκ των οποίων οι δύο είναι νομικοί και άλλοι δύο είναι λογιστές, ορκωτή μάλιστα κιόλας, αποφασίζει αν η εταιρεία πληρεί, η ΠΑΕ που θέλει να αδειοδοτηθεί, πληρεί πέρα από τις τεχνικές προδιαγραφές, τα γήπεδα, τα αποδυτήρια, οι εξέδρες, πώς πρέπει να είναι τα καθίσματα, εάν πληρεί και κάποια άλλα οικονομικά στοιχεία. Τα οικονομικά στοιχεία αναφέρονται στο άρθρο 45, στο οποίο αναφέρεται για εταιρείες οι οποίες έχουν ιδρυθεί από την περίοδο 2016 και 2017 για χρέη της προηγούμενης ΠΑΕ, αν και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι διάδοχος η κατάσταση, όπου πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές ως 31 Γενάρη, το αργότερο ως 31 Τρίτου, να μην έχουν λήξει πρόθεσμες από οφειλές που αφορούσαν την προηγούμενη ΠΑΕ. Και κανονικά η αδειοδότηση για εταιρείες οι οποίες λειτουργούν κανονικά και δεν έχουν αυτήν εδώ τη διαδικασία γίνεται με βάση το άρθρο 49 και 50, προκειμένου αυτό που απασχολεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν το άρθρο 50, το οποίο λέει ότι η ΠΑΕ η οποία αιτείται αδειοδότησης με βάση τον κανονισμό αδειοδότησης για να παίξει σε κάποια οργάνωση της UEFA θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες όλες τις οφειλές της και να μην έχει ληξιπρόθεσμες προς τους υπαλλήλους της, και ως υπαλλήλους εννοεί και τους διοικητικούς και το τεχνικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό και τους υπαλλήλους που δουλεύουν στο γήπεδο, αν και εφόσον το γήπεδο της ανήκει την ειδική της υπάλληλη, έως 31 πρώτου, άλλος έως 31 τρίτου της χρονιάς στην οποία τίθεται την αδειοδότηση. Ο Άρης έκανε το φάκελό του και πολύ σωστά τον έκανε με βάση το άρθρο 50. Ωστόσο, ο εισηγητής αυτής της επιτροπής έκανε την γνωμοδότησή του ότι ο Άρης δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί, διότι ο Παλαουέφος, πώς λέγεται αυτός ο Παλαθουέλος, ο Παλαθουέλος, ο οποίος δικαιώθηκε στις 27 Γενάρη του 2022, δεν έχει εξοφληθεί και δεν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή του πώς θα αποπληρωθεί. Πλην όμως ο Παλαθουέλος έχει απέτηση από την προηγούμενη ΠΑΕ, δηλαδή πρώτου 2016-2017, και σύν της άλλης η απέτηση του δεν είναι ληξιπρόθεσμο. Και σύν της άλλης δεν έχει τελειώσει η διαδικασία όλη προκειμένου ο Άρης να υποχρεωθεί να καταβάλει το χρηματικό ποσό που αιτείται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Συνεπώς πολύ σωστά η Επιτροπή απέριψε την εισήγηση του Προέδρου, η οποία ήταν τραβηγμένη από τα μαλλιά και χωρίς νομική βάση, και γεννάει πολλά ερωτηματικά ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η εισήγηση, διότι θα έρθω συγκεκριμένο σε αυτό το θέμα να το αναλύσω σε ένα λεπτό. Και εφήρμοσε κανονικά το άρθρο 50, όπου ο Άρης με τους νομικούς του παραστάτες και με τους οικονομικούς του συμβούλους πολύ σωστά συνέταξε το φάκελο και πολύ σωστά η εταιρεία αδειοδοτήθηκε. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Πριν καν ασκηθεί η έθεση από τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει δικαίωμα έθεσης όταν γίνεται θετική, όταν βγαίνει μια απόφαση θετική υπέρ της ΠΑΕ, να πούμε στο σημείο αυτό, κανένας άλλος δεν είχε δικαίωμα να κάνει έφεση, ούτε η ΑΕΚ, ούτε οποιαδήποτε άλλη ΠΑΕ. Πριν καν βγει αυτός ο άνθρωπος και κάνει έφεση, βγαίνει μια ομάδα της ΑΕθνικής και στέλνει εξώδικο και λέει ότι κακώς δεν αδειοδοτήθηκε ο Άρης. Το οποίο είναι φρικαλαίο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα προσβάλλει την ίδια την ΕΠΟ αυτή η εξώδικος που εστάλει από τον Ολυμπιακό Βόλο. Και γιατί προσβάλλει την ίδια την ΕΠΟ? Διότι στο άρθρο 11 του κανονισμού αδειοδότησης λέει ότι αυστηρότατα στην διαδικασία αδειοδότησης εφαρμόζεται η αρχή της εκεμήθειας. Κανένας πλην της Επιτροπής
δεν πρέπει να γνωρίζει τα ζητήματα που αφορούν την κάθε μία ΠΑΕ που αιτείται την αδειοδότησή της. Και εδώ έχουμε, πριν καν βγει η απόφαση και πριν καν ασκήσει η έφεση ο συγκεκριμένος κύριος, ναι, βγαίνει μία ΠΑΕ και γνωρίζει το φάκελο του Άρη και λέει κάνω έφεση, δεν αδειοδοτήθηκε σωστά και ζητάει να γίνει έφεση. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος η ίδια επιτροπή απέρριψε την εισήγησή του και πολύ σωστά και τεκμηριωμένα την απέρριψε, ναι, κάνει έφεση και δεν τον προβληματίζει το γεγονός ότι μία ΠΑΕ άλλη στέλνει εξώδικο και ότι έχει βιαστεί και παραβιαστεί το καθήκον εχεμήθειας της Επιτροπής στην οποία προεδρεύει, αλλά αυτό που τον νοιάζει είναι να κάνει έφεση για να ικανοποιήσει, δεν ξέρω, το δικό του εγωισμό, να τι θέλει να ικανοποιήσει, να ικανοποιήσει κάποια άλλα συμφέροντα, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Είναι απορία σας. Δεν υπάρχει, κύριε Καραγιαννακίδη, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο του νομικού της Ομοσπονδίας που την ίδια στιγμή είναι και διευθύντης αδειοδότησης. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο σε αυτό. Αυτό δεν έχει ερμηνευτεί δικαστικά αν υπάρχει ή όχι ασυμβίβαστο. Και ξέρετε, αν υπάρχει ασυμβίβαστο, έχουμε σε περίπτωση που αδειοδοτηθεί ή δεν αδειοδοτηθεί ο Άρης, θα είχαμε ένα ζήτημα να έχει δικαίωμα προσφυγής λόγω κακής οργάνωσης του αρμοδίου οργάνου αδειοδότησης. Δηλαδή, εάν είχε ασυμβίβαστο, ότι δεν συναισθήθηκε και δεν συνεδρίασε σωστά το όργανο το οποίο αφορά την αποκλήρη τη συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά εν προκειμένου δεν είχαμε κάποιο τέτοιο ζήτημα και δεν μας αφορά αυτό εδώ. Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ούτε έχει ερμηνευτεί νομικά αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είναι και δικηγόρος της ΕΠΟ έχει δικαίωμα συμμετοχή σε μια επιτροπή η οποία εκ της ιδιότητάς της πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή απαγορεύεται να επηρεάζεται από τον οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε τρόπο. Σίγουρα ένας νομικός της ΕΠΟ που έρχεται σε επαφή με όλες τις ομάδες και ξέρετε στην Ελλάδα είμαστε και είναι μικρή χώρα και καταλαβαίνεις ποιος θέλει να βοηθήσει κάποιον, σίγουρα δημιουργεί υπόνοιες ως προς το αμερόληπτο της ιδιότητάς του, σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει και να σκανδαλίσει και να γεννήσει σκέψεις, δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το τι συμβαίνει. Mm-hmm. Συνεπώς καλό θα ήταν να ήταν πιο ξεκάθαρη η νομοθεσία και να το ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο. Και να μην έχουμε τον ίδιο άνθρωπο να είναι και νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ και να προεδρεύει σε τέτοιες ευαίσθητες. Για να ολοκληρώσουμε, ποια είναι η εκτίμησή σας για την συνέχεια, για αυτό που προφανώς θα προκύψει μέσα στην εβδομάδα. Η εκτίμησή μου, επειδή η παρέμβασή μου δεν ήταν τόσο πολιτική όσο νομική, διότι μην ξεχνάμε ότι η ΕΠΟ και το ποδόσφαιρο έχουν ένα αυτοδιοίκητο το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε και δεν πρέπει να κάνουμε πολιτικές δηλώσεις με κατά των πολιτικών δηλώσεων, διότι προσβάλλει καταρχάς την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου και το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ. Η παρέμβασή μου ήταν καθαρά νομική. Όταν παίρνεις το ρίσκο να πεις μια νομική παρέμβαση, όχι για να χαϊδέψεις τα αυτιά των φιλάθλων του Άρη ή του ΠΑΟΚ ή οποιασδήποτε ομάδας, το κάνεις πρώτα απ' όλα γιατί εκτίθεσαι επιστημονικά. Οπότε επειδή επιστημονικά εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό ζήτημα για την αδειοδότηση του Άρη, γι' αυτό έκανα και νομική παρέμβαση και λέω ότι είναι αστείο να συζητάμε. Δηλαδή φτάνει πια με την αστειότητα. Η μία ήταν αυτή που είχε γίνει με το μείον 6, όπου σε οποιοδήποτε δικαστήριο και να πήγαινε δεν υπήρχε περίπτωση να καταδικαστεί κάποιος για πλαστογραφία, πόσο δε μάλλον ο Άρης που δεν είχε κανένα όφελος τότε και τρέχαμε στο ΚΑΣ και ασχολούμασταν με αστεία ζητήματα, πόσο δε τώρα όπου η αδειοδότηση ή μη αδειοδότηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του παίκτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δικαίωμα κατά του Άρη, ούτε λατώνει κάποιο δικαίωμά του, απέναντίας ίσα-ίσα του εξασφαλίζει και τα δικαιώματα ακόμη περισσότερο, διότι αν ήθελε υποτεθεί ότι ο Άρης θα είχε κάποιο οικονομικό πρόβλημα και δεν θα μπορούσε να καλύψει κάποιες υποχρεώσεις του, με τη συμμετοχή του στη διοργάνωση της ΟΕΒΑ σίγουρα γεμίζει περισσότερα εξ αντικειμένου, δηλαδή και μόνο που συμμετέχει σίγουρα θα πάρει λεφτά από τη συμμετοχή του αυτή, σίγουρα θα πουλήσει εισιτήρια, σίγουρα θα έχει περισσότερα έσοδα, σίγουρα θα έχει περισσότερα έσοδα και από τηλεοπτικά δικαιώματα. Επομένως θα ήταν μια βλακεία και κατά των συμφερόντων και του ίδιου του παίκτη να γίνει μια τέτοια εισήγηση. Δηλαδή είναι μια εισήγηση η οποία δεν εξυπηρετεί κανέναν. Μάλιστα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εξυπηρετεί κάποιον αυτή εδώ η έφεση και η εισήγηση. Δηλαδή μόνο την επόμενη ομάδα που περιμένει να βγει δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα εποφελούνταν από μια τέτοια κατάσταση. Και νομίζω ότι θα ήταν ντροπή ακόμη και η ομάδα η οποία είναι ωφελούμενη από μια τυχόν άρνηση αδειοδότησης υπέρ του Άρη
να θέλει να καρποθεί κάποιο όφελος από μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι δεν την τιμά και την ίδια και την ιστορία της να θέλει κάτι τέτοιο. Συνεπώς δεν κατάλαβα γιατί ένας εισηγητής μιας επιτροπής σε μια ομάδα η οποία έχει ρυθμίσει τα πάντα και είναι τύπος και υπογραμμός σε όλες τις υποχρεώσεις, δημιουργεί ένα τέτοιο ζήτημα, προσβάλλει την προσωπικότητα και την αθλητική ιστορία μιας μεγάλης ιστορικής ομάδας της χώρας για μια οφειλή η οποία ακόμη και αν κληθεί ο Άρης να την καλύψει δικαστικά, νομίζω ότι είναι ασήμαντη με βάση το ύψος της και με βάση το περιεχόμενο και τη δυνατότητα αποπληρωμής της. Και δεν νομίζω γιατί επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι για ποιο λόγο το κάνει αυτό, όταν πιστεύω η άποψή μου είναι ότι η ίδια η UEFA δεν θα ασχολιόταν ποτέ με ένα τέτοιο θέμα. Και αν ποτέ ασχοληθεί θα πει παιδιά με τι ασχολείται, δηλαδή ντροπή. Νομίζω ότι έτσι είναι όπως το λέτε ακριβώς. Σας ευχαριστώ δεν πολύ. Δεν υπάρχει ούτε ουσιαστικό, ούτε αθλητικό, ούτε πραγματικό αντικείμενο να ασχοληθεί κάποιος νομικά με αυτή την ιστορία και πιστεύω ότι ο Άρης λίγαν συντόμως θα δικαιωθεί είτε από την Επιτροπή Εφέσεων που έκανε, αν θα ασχοληθεί και αυτή η Επιτροπή, που πιστεύω ότι θα λυθεί άμεσα το ζήτημα, είτε αν φτάσει στην UEFA, που δεν νομίζω να φτάσει ποτέ στην UEFA. Έτσι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Ντροπή μας, εάν φτάσει στην UEFA, νομίζω ότι η ίδια η UEFA θα πει από μόνη της ντροπή, παιδιά, που συζητάτε αυτό το θέμα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρακιανάκη. Να είστε καλά. Μας βοηθήσατε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Σας χαιρετώ.